Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Με ποιον άλλον, με μένα, τον Dark. Σε αυτό το βίντεο θα πάρουμε ένα μικρό, πολύ μικρό δείγμα από το Pro 2022. Και θα είναι μικρό, πιστέψτε με, γιατί μιλάμε για την αλφα beta version του demo. Πράγμα που σημαίνει ότι ό,τι βλέπετε σε θέμα γραφικών δεν θα ισχύει στο τελικό αποτέλεσμα. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Η Konami κυκλοφόρησε κρυφά ένα demo με άλλο όνομα. Το demo που είναι διαθέσιμο σε PlayStation 4, PlayStation 5 και Xbox, αν δεν κάνω λάθος, ονομάζεται New Football Game και όχι PES 2022. Δεν θα μπορείτε να το βρείτε έτσι. Ο λόγος που δεν αναφέρεται το όνομα του παιχνιδιού είναι ακριβώς ο λόγος που σας είπα πριν, ότι είναι η αλφα beta version. Ουσιαστικά είναι μια online beta ώστε να τεστάρουν τους servers στο online κομμάτι. Μπορείς να επιλέξεις 4 ομάδες, Manchester United, Bayern Μονάχου, Juventus και Barcelona. Μπορείς να παίξεις μόνο στο ίντερνετ ματσάκια, εναντίον φυσικά με κανονικούς αντιπάλους. Εγώ έπαιξα έναν αγώνα να δω περί τίνος πρόκειται. Σας δείξω και πλάνα και από το μενού και από τον αγώνα. Αλλά πριν πάμε να τα δούμε, εάν δεν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι, καλό είναι να κάνεις μια εγγραφή, εάν σου αρέσει το περιεχόμενό μου. Επίσης να πατήσεις ένα like στο βίντεο, αν σου άρεσε το βίντεο. Άφησε μου κάτω από το βίντεο ένα σχόλιο με οποιαδήποτε απορία έχεις για το Pro 22 ή ό,τι άλλο θες να με ρωτήσεις τέλος πάντων. Πίσω στο κανάλι διαθέτει και Instagram και Discord, που στο Instagram ενημερώνω για διάφορα live stream, βίντεο, πότε θα ανέβει καινούριο βίντεο και διάφορα τέτοια. Και στο Discord server είμαστε γενικά μια μικρή ομάδα για την ώρα, γύρω στα 160 άτομα αν θυμάμαι καλά, στον οποίο server μιλάμε μεταξύ μας είτε για ποδόσφαιρο είτε για άλλα παιχνίδια, βλέπουμε τι παιχνίδια παίζει ο ένας, κάποιες φορές παίζουμε μεταξύ μας. Είτε το Instagram είτε το Discord μπορείς να το βρεις κάτω στην περιγραφή και να μπεις και εκεί να μας βρεις. Πάμε τώρα σε κάποια πλάνα από το παιχνίδι. Αρχικά βλέπουμε ότι το μενού έχει αλλάξει αρκετά, δεν ξέρω αν θα κρατήσει αυτό το ύφος. Και αυτό το μενού και όλα αυτά τα γραφικά που βλέπετε και το κύριος παιχνίδι, όταν φτάσουμε δηλαδή στην κανονική μορφή του. Από εκεί και πέρα εγώ επέλεξα τη Manchester να παίξω το πρώτο μου παιχνίδι. Και το μενού στις αλλαγές επίσης έχει αλλάξει αρκετά. Το μενού της εμφάνισης επίσης. Αυτό που παρατηρείτε με το που ξεκινήσει το παιχνίδι είναι ότι τα γραφικά είναι χάλια σχεδόν. Το gameplay δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι συμβαίνει με τις κινήσεις των παιχτών. Έβγαλα κάποιες φάσεις, ωραίες φάσεις. Αυτό που παρατήρησα, θα το δείτε και εσείς στη συνέχεια, είναι ότι έκανα πάρα πολλές ευκαιρίες και δεν έμπαινε γκολ με τίποτα. Ένιωθα λίγο τους παίκτες σαν να μην είναι 100% πάνω στην μπάλα. Δηλαδή ένιωθα ότι την ελέγχω, δεν την ελέγχω την μπάλα. Παρ' όλα αυτά σας ξαναλέω, μιλάμε για μια δοκιμαστική version του Pro.
Μιλάμε για την αλφα beta version του Pro. Πράγμα που σημαίνει, και θέλω να πιστεύω, το ξαναλέω, ότι δεν θα είναι αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί αν είναι αυτό το τελικό αποτέλεσμα, πραγματικά είναι να πάνε να πνιγούν εκεί στην Konami. Συγγνώμη κιόλας. Ο αντίπαλός μου σχεδόν δεν έκανε τίποτα. Τον πάτησα με λίγα λόγια. Βέβαια ήταν το πρόβλημα αυτό που σας είπα, ότι δεν μπορούσα να βάλω με τίποτα γκολ. Δηλαδή έβγαινα τέτα τέτ στη μικρή περιοχή, τα πέκρουγε όλα ο τερματοφύλακας. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει στους τερματοφύλακες, δεν ξέρω γιατί δεν μπλασάρουν σωστά οι παίκτες. Το gameplay, πραγματικά αν με ρωτήσετε, είναι τελείως διαφορετικό από το Pro 21, καμία σχέση. Δεν θέλω να πιστεύω όμως ότι αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα στο gameplay. Αρκετές φάσεις βλέπετε, έχω κάνει αρκετές φάσεις. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο αντίπαλος, αλλά δεν μπορώ να βάλω και εγώ γκολ. Αφού φτάνουμε λοιπόν προς το τέλος, καταφέρνω να βάλω κάποια γκολ. Έχασα και πέναλτι σε κάποια στιγμή. Ξανακέρδισα πέναλτι. Το έβαλα αυτή τη φορά γιατί το έκανα στο κέντρο. Σε κάποια φάση κέρδισα και ένα στημένο έξω από την περιοχή, το οποίο το βλέπετε τώρα, και το εκτέλεσα σχεδόν με τον ίδιο τρόπο με το Pro 21. Πήγε ακριβώς όπως το Pro 21, έφυγε λίγο εκτός εστίας. Το μάτς έφτασε στο τέλος. Το κέρδισα το παιχνιδάκι. Έχασα 500 ευκαιρίες. Το μαφλέκας δεν ξέρω και εγώ πως τους έβγαλε. Πήραμε λοιπόν μια γεύση από το PES 2022, την online version του, την beta τέλος πάντων, όπως θέλετε πείτε το, το New Football Game, όπως το ονομάζει η Konami εκεί που θα το βρείτε, είτε στο PlayStation είτε στο Xbox. Θα σας αφήσω εγώ ένα link από κάτω στην περιγραφή αν θέλετε να το βρείτε, να το παίξετε. Δεν χάνετε και κάτι. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος του βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η ενημέρωση. Όταν θα έχουμε κάποια νέα για το παιχνίδι ή κάποιο καινούριο demo, θα σας ενημερώσω μέσα από το Instagram μου και λογικά και από το YouTube με καινούριο βίντεο. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήσασταν μαζί μου και σε αυτό το βίντεο. Να είστε όλοι καλά. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.